το όνειρο και το πάθος παντρεύονται, οι κόποι και οι θυσίες γεννάνε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή. Γι' αυτό μαζί μας έχουμε τον Βασίλη τον Ορφανό. Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και μας στη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Στο Arise Talk. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε να πούμε ένα σωρό πράγματα μαζί. Ναι. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε από τον Αφαλό της Ιστορίας, που είναι και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 2003. Και με βάση αυτόν θα κάνουμε μια βόλτα περιμετρική από τη ζωή σου, που η ζωή σου είναι μοτοσυκλέτα, πάθος, αγώνες, αλλά κυρίως σκόπι. Για να κατακτήσει το 2003 το μεγάλο παγκόσμιο θεσμό, το δυσκολότερο αγώνα στον κόσμο, Rally Raid Paris Dakar. Σωστά. Να πάμε λίγο πίσω, πριν φτάσουμε σε αυτή την ονειρεμένη σου στιγμή και να ξεκινήσουμε από το όνειρό σου που ήταν κάτι τέτοιο. Ναι, καταρχήν για να συνδέσουμε όλα αυτά που είπαμε και γιατί είμαστε εδώ, να πούμε ότι είμαστε εδώ γιατί μια εικόνα χίλια γυναίκες θα μιλήσουν τα κράνη. Επειδή με την Arise συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Κώστα Μουτζόγλου, τον αντιπρόσωπο, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε τα κράνη μας. Και μέσα από αυτά θα ξετυλίξουμε όλη αυτή την ιστορία. Το Dakar λοιπόν για μένα ήταν παιδικό όνειρο. Μπορεί να ακούγεται το οξύμορο πως ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία να θέλει να τρέξει στον Dakar. Με μάγευε πάντα το γεγονός να καταρχήν ότι θα οδηγώ δύο τροχούς, μια μοτοσυκλέτα, δύο τροχούς μέσα στη φύση, μέσα στον πλανήτη. Είτε αυτό είναι βουνό, είτε είναι κάτι άλλο, είτε είναι έρημος. Αυτό εμένα με μαγεύει, αυτό είναι η ζωή μου. Ποδήλατο, θυμάμαι ο νονός μου είχε πάει σε ένα, το θυμάμαι σαν όνειρο αυτό, είχε πάει σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα και μου λέει διάλεξε όποιο θες. Ήταν μια μαγική εικόνα για τα παιδικά μου μάτια. Και το ποδήλατο λοιπόν που διάλεξα όταν το πήγα στο σπίτι δεν ήταν τυχαίο, ήταν με αναρτήσει πίσω ένα Kings Boy. Δηλαδή ένα ποδήλατο εντούρο, να το πω έτσι. Και πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Και εγώ ήμουν πολύ πιτσιρικάς, βγήκαν οι βοηθητικές, τους βγάλανε, με σπρώξανε και αυτό ήταν. Μπήκες από νωρίς στην ιδέα του μοτοσυκλετισμού. Η ισορροπία ήρθε για μένα πολύ φυσικά. Η ισορροπία πάνω σε δύο τροχούς ήρθε πάρα πολύ φυσικά. Αβίαστα. Ξεκινώντας μέσα από το μοτοσυκλετισμό και από το εντούρο στην πορεία, πάντρεψες, ένωσες τον αθλητισμό με τη μοτοσυκλέτα. Αυτό είναι αλήθεια. Η ζωή σου δηλαδή είναι με τους σωστούς περιορισμούς που πρέπει να έχει ένας αθλητής πάνω σε μια μοτοσυκλέτα για να φτάσει σιγά σιγά στον επιθυμητό στόχο σου. Για μένα ήταν μονόδρομος αυτό. Και επειδή ναι, μεν μου άρεσε η μοτοσυκλέτα από μικρός και επίσης να σου μεταφέρω άλλη μια εικόνα μαγική, εγώ γεννήθηκα στον παράδεισο του Ματουσίου, σε μια δίπλα από μια πολύ μεγάλη αλάνα. Φλατ. Στο τελείωμά τη ζούσαν μια οικογένεια που είχε δύο παιδιά που περάσανε αξιωματικοί στο πολεμικό ναυτικό, ο Τάσος και ο Γρηγόρης. Αυτοί λοιπόν αγοράσανε το 79 με 80 ένα XT 500 με το ασημένιο ρεζερουάρ, αν θυμάσαι, το δάκρυ, που με αυτό είχε κερδίσει ο Σιρίλ Μεβέ στο Rally Dakar. Το πρώτο Rally Dakar κερδίθηκε με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Όταν λοιπόν την αγοράσανε, μπήκανε με στο χωράφι και ο Τάσος άρχισε να κάνει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, πλαγιολιστήσεις με τη μοτοσυκλέτα. Και εγώ τώρα πιτσιρικάς, θυμάμαι ήταν και το χνάρι που άφηνε πίσω και λέω κοίτα να δεις. Και κατευθείαν πάω και του λέω θέλω βόλτα. Με βάζει μπροστά στο ρεζερβουάρ και με έκανε ένα τετράγωνο. Αυτό ήταν για μένα, τι να σου πω, μαγικό συνέστημα, μαγικό. Και λέω όταν μεγαλώσω θα κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρεις, μπορεί τώρα να ακουστώ λίγο περίεργα, αλλά το ότι γεννιόμαστε εδώ και αφήνουμε ένα χνάρι πίσω ο καθένας, είτε μικρό είτε μεγάλο, δεν μιλάω για μοτοσυκλέτα τώρα, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος είναι ταγμένος για κάτι. Που έχει μια προκαθορισμένη πορεία για αυτό το μάτι ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτό σε συνοδεύει, γιατί τα χνάρια σου στην άμμο αφήνουν και τα χνάρια σου στην ιστορία. Κάποια φορά αφήνουν, κάποια φορά έχει τόση αμοθία που δεν μένει τίποτα πίσω. Εντάξει, τουλάχιστον υπάρχουν χνάρια στην ψυχή μας. Ακριβώς. Εκεί είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, ότι είμαι γεμάτος σαν άνθρωπος, μέσα από όλη αυτή την πορεία
έζησα καταστάσεις, ενήξα τα όνειρά μου μέχρι εκεί που δεν... που κάποιοι λέγανε ότι δεν γίνεται να τα κυνηγήσεις τόσο μακριά. Όμως τα κυνήγησα γιατί το πίστευα αυτό. Ήταν ένα πάθος για μένα και μια αγάπη. Και αυτό το κυνήγησα πάρα πολύ. Και γι' αυτό ήρθε ότι ήρθε. Καταρχήν να πούμε ότι δεν ξεκίνησα ένα πρωί και είπα, επειδή το είχα παιδικό, λέω ότι πάω να τρέξω να τα κάνω. Δεν γίνεται έτσι. Το είχα σε μια άκρη του μυαλού μου. Και σκαλή προσπαθούσα να το φτάσω. Βέβαια, επέτρεψε μου, αν θέλεις να σου πω ότι στα 16 μου ενώ ήμουν παίχτης βόλεϊ στην ομάδα Αλανδρίου που σαν πέτας και έφηβος, πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός. Γνωρίστηκα στο βουνό με τον Γιώργο τον Καρακίτσογλου. Ο Γιώργος έτσι ανήσυχος, είχε ένα μαγαζί στο Μαρούσι και με την γνωριμία μας αυτή πηγαίνοντας στο μαγαζί του μου άρχισε να μου μαθαίνει πώς λύνεται μια μοτοσυκλέτα, πώς επισκευάζεται και όταν μου έδωσε ένα XR200 για να κάνουμε μια βόλτα δανεικό στο βουνό, με πήγε σε μια δύσκολη ανηφόρα. Δεν τα ήξερα εγώ όλα αυτά. Πρώτη φορά καβάλαγα να καταστήσω. Τέλος πάντων, μου λέει: εγώ θα περάσω μπροστά, ακολούθησε. Ακολούθησα. Μετά από μια εβδομάδα, πηγαίνοντας πάντα στο μαγαζί του, μου λέει: έλα να σου πω κάτι. Έχεις ένα φυσικό ταλέντο. Τι λέω: ποιο? Μου λέει: φυσική ταχύτητα και πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά. Και σε αυτή την ανηφόρα έχω πάει πάρα πολύ κόσμο. Κανένας δεν την ανέβηκε και με την πρώτη και έτσι όπως την ανέβηκες. Δεν περίμενα να την ανέβεις. Αλλά για μένα αυτό βγήκε πολύ φυσικά. Και επιλέξει μου το είπε μία φορά και τελευταία μου λέει: έχεις μεγάλο ταλέντο. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω με κάποιο άλλο τρόπο. Θα έρχεσαι εδώ, θα σε μάθω να οδηγά σωστά, κοντρόλ οδήγηση και θα δουλεύεις στο μαγαζί, δεν θα πληρώνεσαι. Και εγώ θα σου δίνω τη μοτοσυκλέτα αυτή που καβάλισες, το XR200, να ξεκινήσεις. Όλα αυτά γίνανε σε μια ηλικία 16 με 18, όπως στα 18 μου, στην πρώτη μου συμμετοχή σε έναν αγώνα εντούρου του Πύργου, εγώ κέρδισα. Εκεί όμως συνειδητοποίησα, ήμουν πάντα πολύ πιο μπροστά από την ηλικία μου. Ίσως λόγω οικογένειας και τα βιώματα που είχα. Και αυτό με βοήθησε ώστε να μην πάρω τα μυαλά μου αέρα καθόλου, ίσα-ίσα. Να συνειδητοποιήσω ότι αυτό δεν θα μου δώσει ποτέ να ζήσω στην Ελλάδα. Άρα έπρεπε να σπουδάσω. Έτσι κυνήγησα το άλλο όνειρο, να σπουδάσω μηχανολόγος. Να έχει άμεση επαφή με το αντικείμενο, με αυτό που αγαπάω. Τα κατάφερα αυτά. Ήδη στους αγώνες που πήγα φαινόταν διαφορά γιατί με το εξάρτητο 200 ακριβώς δεν είχα δύναμη. Οπότε πρέπει να το πάω το μηχανάκι με τεχνική και πολύ γρήγορη οδήγηση με ένα αέρινο τρόπο. Δεν καταπονούσα το μηχανάκι μου αλλά κινούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να όσοι με βλέπουν να βλέπουν έναν άνθρωπο που ακουγόταν ένα μηχανάκι με πολλές τροφές, πέρναγε γρήγορα, αλλά το στυλ του ήταν αέρινο. Και έτσι ήρθαν οι πρώτες επαφές για πρώτες χορηγίες μικρές. Έτσι πολύ νωρίς με βλέπει ο γιος Τέλειος και ο Γιώργος Σπυριδόπουλος, όπου τότε ήταν για μένα ονόματα, ξέρεις, πολύ, πάρα πολύ βάρος και πείρα. Θρύλι στον ελληνικό motocross και enduro και πραγματικά μου κάνανε την πρόταση να οδηγήσω με Χούσαμπερ τότε γιατί είχαν χάσει και τους Βάρνα και είχε φέρει ο Στέλιος στα σουηδικά χειροποίητα τα Χούσαμπερ. Μια άλλη φιλοσοφία δεν άφηνα ποτέ κανέναν να αγγίξει το μηχανάκι μου είτε να το λύσει είτε να το δέσει. Ήμουν πάντα υπόλογος και υπεύθυνος εγώ γι' αυτό για τη συντήρησή του. Και αυτό μου έδινε τη σιγουριά ότι δεν θα εγκαταλείψω από μηχανική βλάβη. Και αμέσως ο Καρακίτσιγλου μου έμαθε να γίνω ένα με τη μοτοσυκλέτα. Βγήκε ένα άλλο ζεν.
Enjoy your motorcycle life. Ευχαριστήσου τη ζωή της μοτοσυκλέτας σου. Σε αγωνιστικούς ρυθμούς, Αλλά ήταν ένα άλλο επίπεδο. Και η παιδεία σου δώσαμε τον πρώτο αέρα για να ξεκινήσεις και να έχεις την πρώτη καλή βάση. Όμως στην πορεία υπάρχει και ένα ατύχημα που σε τραυματίζει και σε χτυπάει σοβαρά και είναι ίσως και απογορευτικό για να συνεχίσεις να καβαλάς έστω και ιδιωτικά μοτοσυκλέτα. Όμως το δικό σου πάθος είναι αυτό που ξεπερνάει αυτό το ατύχημα και σε βρίσκουμε σε όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας που διαγράφεις στην πορεία. Το ατύχημα είναι 10 Δεκεμβρίου του 1993, ήμουν 20 χρονών. Είμαι γεννημένος το 1993. Ξεκίναγα λίγο πιο πάνω από εδώ του Μιχαλακοπούλου. Μου ζήτησε κάποιος φίλος, τότε και αντιπρόσωπος σε ενδιέντησης, να του δανείσω τη μηχανή του, ένα XR2.5, γιατί τότε ήμουνα οδηγός της Κούσαμπερ, για να τρέξουμε ένα αγώνα στη Χαλκίδα με πάρα πολύ λάσπη. Ήταν η πρώτη φορά που πλημμύρισε η Γλυφάδα. Ήταν χαμός, έπρεχε δύο μέρες, λοιπόν, πάρα πολύ. Εμείς πήγαμε το Στέλιο, τρέξαμε, κέρδισα. Όμως εκείνος χτύπησε πολύ άσχημα και έπεσε σε μια μικρή χαράδρα. Από εκεί μου λέει να τον βοηθήσω στο κατάστημα τον υπάλληλο που είχε. Εγώ τότε ήμουν αυτό, είχα χρόνο. Τον βοηθάω στο μαγαζί, είναι Παρασκευή. Έχω τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στα άσπρα σπίτια. Ήθελα μόνο τερματισμό και ήμουν πάλι πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν πήγα ποτέ. Είχα ένα ατύχημα με ένα σχολικό στην Χαλκοπούλου που μου κόπηκε το δεξί μου πόδι από τη μισή κμήλη και κάτω. Διαλύθηκε. Και από εκεί ξεκινά ένας γολγοθάς, πραγματικά γολγοθάς, χωρίς να χάσω καθόλου την πίστη μου, που κράτησε 1,5 χρόνο, 4 χειρουργία, το πόδι πραγματικά από θαύμα του γιατρού, τη φαντασία. Γιατί με χτύπησε το σχολικό, ήταν ένα στενοφόρο που έρχονταν πίσω και εφημέρευε ο Ερυθρός Σταυρός. Και από το ατύχημα στο χειρουργείο περάσανε 10 λεπτά ένα τέταρτο. Ήμουν τυχερός που αυτό ήταν ένα στενοφόρο πίσω. Προσήλωση στο στόχο, με πολύ μεθοδική δουλειά και όχι μόνο μεθοδική, αλλά μετά σε πάντα αθλητικά πλαίσια. Πάντα αθλητικά πλαίσια. Σε ό,τι αφορά το πόδι μου είχε ατροφήσει και γίνει σαν ένα χέρι, είχαν εξαφανιστεί οι μισόλα και με ένα δανεικό ποδήλατο τότε, κάθε μέρα παράδειγμα Μαρουσίου από το σπίτι μου λίμνη μαραθώνα. Στις 3 εβδομάδες, 20 μέρες. Έχει mountain πανελλήνιο πρωτάθλημα, mountain bike στην Πεντέλη. Πάω και τρέχω στους 54 συμμετέχοντες, τερμάτισα 17ος. Και το πρόβλημα δεν ήταν να συνεχίσω, ήταν το ψυχολογικό πώς με ένα πόδι διαλυμένο που έχει ξεχάσει να περπατάς 1,5 χρόνο. Ξέχασα πως. Όταν μου πήραν τις πατερίτσες και μου είπαν περπάτησε, είχα ξεχάσει πως περπατάνε. Πώς λοιπόν με ένα τέτοιο πόδι και με μια τέτοια ψυχολογία που νόμιζα ότι όταν ακούμπαγα το πόδι μου αυτό θα ξανα
έσπαγε. Όχι να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα, αλλά να ξανακαβαλήσεις πάλι σε δύο τροχούς. Η υπερπροσπάθεια αυτό το ατύχημα γέννησε ένα καινούργιο Βασίλειο του Φαρό, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Πραγματικά. Πραγματικά, όχι έναν άλλον, όλα αυτά υπήρχαν. Απλώς είδα τη ζωή από μια άλλη γωνία και είπα ότι γιατί πολύ με ξόπλησαν. Είπαν ότι τσιρικάς ξόπλησε. Οριμότητα οπωσδήποτε από πανελλήνια πρωταθλήματα και συμμετοχή στο παγκόσμιο. Πηγαίνοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είδες ότι οι ομάδες δεν είναι μόνο οι αναβάτες, είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που απαιτεί μεγάλο κόστος λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε έξοδα. Το μηχανοκίνητο είναι ακριβώς πόρ. Πώς εσύ αποφάσισες να τρέξεις σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα, φεύγοντας από μια χώρα που δεν έχει δείξει στο παρελθόν να τιμάει όπως θα έπρεπε αναβάτες του δικού σου πελιμεκούς και να πας να είσαι αντιμέτωπος με μια αγωνιστική πρόκληση που είναι το Ντακάρ. Τι είχες από πίσω σου, από χορηγούς, από δυναμικό, αυτοί δηλαδή που σε υποστηρίξανε, είχαν τόσο μεγάλη ψυχή και δύναμη σου εσύ? Επειδή πολλές φορές ήμουν από τους. Από ό,τι μου λέγανε οι άνθρωποι που πήγαινα και οι εταιρείες που πήγαν και μίλαγα, ήμουν από τους λίγους ανθρώπους που πήγαινε με book. Και όταν πήγαινα, δεν ζήταγα πράγματα, εγώ ήθελα συνεργασία. Η χορηγία λοιπόν, που βεβαίως και έχουν βρεθεί εταιρείες και άνθρωποι που με βοήθησαν και με χορήγησαν και θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα που μου δίνεται, έβλεπαν έναν άνθρωπο που είχε μεγάλη πίστη και μεγάλη φλόγα. Μια θετική ενέργεια που ήθελε να κάνει πράγματα. Βέβαια, αυτά είναι εύκολο τώρα να τα λέμε, αλλά ήταν λίγοι πραγματικά, πολύ λίγοι αυτοί που αυτό που είδαν το πίστεψαν. Γιατί άλλοι αυτό που είδαν το φοβήθηκαν. Με ό,τι συνεπάγεται αυτός ο φόβος. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω από τον πρώτο άνθρωπο που με βοήθησε μέχρι το πιο πρόσφατο ότι είδαν κάτι. Και όσοι ήθελαν να συμπορευτούν με αυτό το κάτι, όχι απαραίτητα για να τους γυρίσει κάτι πίσω, γιατί πάντα όταν πήγαινα να ζητήσω βοήθεια για κάτι, μπαίνα στη θέση αυτού που ήταν απέναντί μου. Και έλεγα, είμαι εγώ η εταιρεία και έρχεται ο Χ ορφανός να τον βοηθήσω. Γιατί να τον βοηθήσω? Έτσι λοιπόν, πάντα στα book μου και στους φακέλους μου ήταν τα ανταποδοτικά. Δηλαδή, εσύ μου δίνεις κάτι, πώς σου γυρίζει πίσω? Και αυτό ήταν πάντα για μένα αρχή. Σεβασμός στον χορηγό μου, σε αυτό που μου δίνει από το πιο μικρό και χαμηλής τιμής πραγματάκι, μέχρι από αυτό που μου δίνει κάτι πιο μεγάλο. Και υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση. Ήσουν ένας μάνατζερ δηλαδή του εαυτού σου. Αναγκαστικά. Με μια αμφίδρομη σχέση. Όταν έψαχνα να βρω μάνατζερ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε για αυτά τα πράγματα. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Οπότε πώς ακούστηκε το ότι θα τρέξει να σέρνει στον Ντακάρ, το πιστέψαμε? Κανένας. Πολύ λίγοι. Και ένας λόγος που είμαστε εδώ είναι γιατί ο κύριος Κώστας ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με ρώτησε ορφανέ όταν ήρθα να πάρω τον τελευταίο μου εξοπλισμό από εδώ για να φύγω. Γιατί ήρθαν από το εξωτερικό πάρα πολλά πράγματα με ειδική παραγγελία για τον Ντακάρ. Μου λέει, ορφανέ, έτσι ακριβώς, τι πάμε να κάνουμε? Του λέω, κύριε Κώστα, πάμε να κερδίσουμε. Μου λέει, ω, αυτό ήθελα να ακούσω με την ευχή μου. Αυτή η κόπη, αγώνες, προσωπικοί τραυματισμοί, αθλητισμός, προσπάθειες, οικογενειακή γαλούχηση για το κομμάτι του σε υποστηρίζω συνέχισε και από ανθρώπους του χώρου την όποια υποστήριξη έχει, σε φέρνουν μπροστά στο μεγάλο σώμα. Και το 2003 στείνεσαι, να το πούμε έτσι διαγωνιστικά, στη σχάρα της εκκίνησης
του μεγάλου παγκόσμιου αγώνα, το δυσκολότερο rally raid, πάρει στην Dakar. Τι βλέπεις εκεί όταν πας? Καταρχήν να πω ότι στο Dakar του 3 δεν πήγα μόνος μου. Και μετά μου επιτρέψει να πω ότι ο συναδελφός μου που προπόνησα και προετοίμασα και τον έβαλα στην ίδια ομάδα που θα τρέχαμε την ίδια μοτοσυκλέτα, ο Λουκάς Γιαννακούλης, τώρα πλέον δεν είναι στη ζωή. Που ήμασταν συνάδελφοι στην εταιρεία που δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή ενεπινιόμασταν στο βουνό με γρήγορη οδήγηση παράλληλα. Του έκανα, το σταμάτησα, του έκανα νήμα, έκανε δεξιά και του λέω: θυμίσω αυτή την παράλληλη οδήγηση, γιατί θα έρθει η ώρα που θα τρέξουμε έτσι στη Σαχάρα. Αυτός με κοίταγε και του έλεγα: εγώ, ξέρεις, θα πέσει ένας μετεωρίτης στη Μιχαλαροπούλου σήμερα στις 3 η ώρα. Έτσι του φάνηκαν αυτά που είπα. Όμως, βήμα, έγινε αυτό. Όταν λοιπόν μετά την επίπονη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου που κρατάει μία μέρα στο Dakar με πάρα πολλές διατυπώσεις, πάρα πολλές σφραγίδες σε δύο κόλλες Α4, αφού τελειώσουν όλες αυτές τις σφραγίδες, οι διατυπώσεις, οι προδιαγραφές της μηχανής, οι προδιαγραφές του αυτοκράνους, τα εμβόλια που έχεις κάνει και πάρα πολλά πράγματα, μπαίνοντας στο Parc Fermé, βάζοντας τις μοτοσυκλέτες εκεί που έπρεπε να μπουν για να ξεκινήσουμε την επόμενη πρωτοχρονιά από Μασαλία, εκεί αν θέλεις έγινε ένα reset και κάποια δάκρυα συγκίνησης χαράς όταν μπήκε η μοτοσυκλέτα δίπλα από το Mitsubishi του Πετεραλσέντο. Πέρασε τον λίγο πίσω μπροστά. Όχι, ήταν ένα θέμα, μία πορεία ζωής και ένα όνειρο ζωής που όχι ήταν πραγματικό πλέον, είχε πάρει σάρκα και οστά, ήμασταν εκεί με τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου, χωρίς με σεβασμό αλλά χωρίς κόμπλεξ καρτερότητας, λόγω της δουλειάς που είχε γίνει, της επαγγελματικής δουλειάς που είχε γίνει και ότι πραγματικά ένιωσα ότι ανοίγω εκεί και ήρθε η στιγμή που πρέπει, όπως ήταν όλοι μου οι αγώνες για μένα, αγώνας χωρίς επιστροφή αν δεν έχει αποτέλεσμα. Ήταν ένας βουνόδρομος μετά πάλι που έπρεπε να φτάσω στο τέρμα. Με τη βαρύτητα από την άβλα του παγκοσμίου πλέον. Με όλη την πείρα για να φτάσουμε εκεί. Αλλά αυτό ήθελε και μία ελληνική, ένα ελληνικό τσαγανό που σαν φιλί το έχουμε. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Μια ελληνικότητα που έπρεπε να βγει και βγήκε. Γιατί είναι, θα σε πάω από την ημέρα την πρώτη στην τελευταία. Όταν ο Βατάνεν είδε να ξετυλίγεται αυτή η ελληνική σημαία που την είχα σε ένα αρρωστογέ σακουλάκι για 19 μέρες. Που είδε να βγαίνει και μου λέει: είσαι Έλληνας από το εξωτερικό ή Έλληνας που ήρθε από την Ελλάδα? Του λέω: Έλληνας που ήρθε από την Ελλάδα και το έχει οργανώσει από την Ελλάδα. Και πόσα τα κάνουν οι εξτρέξει να κερδίσει? Του λέω: το πρώτο. Αυτό μου λέει: δεν το έχει κάνει κανένα στον κόσμο από μια χώρα που δεν έχει τέτοια αγωνιστική κουλτούρα. Αυτό προκάλεσε τρομερή εντύπωση. Και δεν είναι το οξύμορο, αν θέλει, ότι με κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγα και έκανε κάποιε δηλώσει που από ευγένεια δεν ήμουν μπροστά. Έκατσα στο προθάλαμο όταν άρχισε η κάμερα να γράφει. Όταν όμως είδα στο CD που πήρα τι είπε, μπούρκωσα. Although in Greece you don't need icebreakers, we need icebreakers in Finland, but Vasilis was kind of an icebreaker when it comes to the Greek riders. And I really take my hat off to him because his task was very very difficult. For Vasilis to be at the start line has taken enormous effort to be there, and then otherwise, particularly for motorbike rider, it's physically very hard.
υπουργός του αθλητισμού ήταν ο κύριος Λιάνης. Όταν πήγαμε να τον συναντήσουμε, δεν μας δέχτηκε. Αυτή είναι η διαφορά με την ελληνική πραγματικότητα, με την ελληνική πεζή πραγματικότητα. Όχι πως περίμενα εγώ κάτι από τη χώρα μου ή κάτι, μια βοήθεια, όχι. Και ποτέ δεν έχω πάρει καμία είδους κρατική βοήθεια από πουθενά. Όλες οι χορηγίες μου και βοήθειες ήταν από ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικές εταιρείες που κάτι, όπως σου λέω, είδαν και ήθελαν να κάνουμε την υπέρβαση. Για μένα δεν φταίει το κράτος. Το κράτος είμαστε όλοι εμείς. Πρέπει να αλλάξει αυτή την νοοτροπία. Αν δεν γίνεις εσύ καλύτερος με τον εαυτό σου, μην περιμένεις τα πράγματα να σ' αλλάξει κάποιος άλλος. Πρέπει εσύ να γίνεις καλύτερος, εγώ να γίνω καλύτερος. Και αυτό, αυτή η ενέργεια, αυτό το ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος, άνθρωπος καλύτερος, όχι πιο πλούσιος ή πιο φτωχός, καλύτερος άνθρωπος. Αν λοιπόν αυτά τα βρεις μέσα σου, τότε αυτό θα κάνεις και το διπλανό σου καλύτερο άνθρωπο. Και ξεκινάει ένα ντόμινο. Αν λοιπόν ο καθένας γίνει καλύτερος για τον εαυτό του και για τον συνάνθρωπο του, ναι, θα αλλάξει αυτή η χώρα. Γιατί η χώρα μορφολογικά είναι η τέλεια χώρα στον κόσμο, έχω τρέξει σε όλες τις υπήρους του πλανήτη. Η χώρα μας είναι από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου, με ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με πάρα πολύ ωραία βουνά και πάρα πολύ ωραίες θάλασσες. Δυστυχώς, κατοικείται από ανθρώπους με λάθος νοοτροπία. Μην τους πάρει όλους μπάλα και να μην παρεξηγηθώ εγώ ότι είμαι καλύτερος ή άλλοι είναι χειρότεροι. Όχι. Πρέπει να αλλάξει αυτή η ελληνική νοοτροπία. Πρέπει να γυρίσουμε πιο πίσω. Τότε που υπήρχαν αξίες και αρχές. That car can be crazy. And other people think you are mad. No. That kind of people make a world to go forward. That kind of people have kind of a Columbus spirit. Particularly for motorbike rider, it's physically very hard. To be the first one to break the ground, it's always the most difficult. Vasilis, by he knew what he wanted. First time out, he won his class. I really take my hat off to him because his task was very, very difficult. Σε έναν αγώνα από τον Λόγιο, να ξέρεις, έχει δύο όψεις. Στη δεύτερη μου συμμετοχή, να πούμε ότι μετά τον Νικηφόρο Ντακάρ, για μένα, θα μπορούσα να μην έχω ξανατρέξει καν. Έκλεισε ο κύκλος, ολοκληρώθηκε όλο αυτό που ήθελα να κάνω. Αν θέλεις, δεν υπήρχε κίνητρο άλλο. Δεν ήταν αρισκό για σένα να το ονομάσω. Όχι. Πήγα πολύ συνειδητά τι πάω να κάνω. Και αυτή την ερώτηση μου την έκανε ένας καθηγητής μου που μας έκανε αντοχή υλικών. Και συναντηθήκαμε και μου λέει, τι κάνεις, πώς πας, του εξήγησα ότι ετοιμάζομαι να ξαναφύγω και μου λέει, μα καλά, αφού κέρδισες. Η λογική λέει αυτό, αφού κέρδισες, γιατί θες να ξαναπάς. Και του λέω, πάω να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Και το που άκουσα αυτή την απάντηση μου λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πήγαινε στο καλό. Το δεύτερο Ντακάρ για μένα, αν θέλεις, ενώ ήμουν πίσω από τρίτος, πίσω από τον δύο προστασιακούς, περίμενα τα δύσκολα, επιτέθηκα στις Marathon Stages, όλα πηγαίνανε ρολόι, μια λακούβα πολύ μεγάλη και περίεργη και μια αντίθετη γνώμη γι' αυτό, αποτέλεσμα να σπάσει πίσω ανάρτηση, να έχω μια βέη πτώση με πάνω από 120 χιλιόμετρα, να με πάρει το ελικόπτερο τραυματία και εκεί, αν θέλεις, από εκεί που όλα έχουν τελειώσει με πολύ πόνο ψυχής, γιατί για μένα αυτή η τρίτη θέση πίσω από δύο εργοστασιακές συμμετοχές, Φρετινιέ, Yamaha Motor France και Graziani KTM εργοστασιακή υποστήριξη με 450 κυβικά και πίσω ο Βασίλης με το XR, νομίζω ότι τα λέει όλα και αν θέλεις, για μένα δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που οδήγησα 1055 χιλιόμετρα εκεί, 22 ώρες non-stop, όπου εκεί πραγματικά ο αγώνας την άφησε στον αέρα. Και φτάσαμε από τους 180 αναβάτες που ξεκινήσαμε 2 ώρα τα ξημερώματα, φτάσαμε μόλις 40 στον τερματισμό. Το ότι δεν κατάφερα να ανέβω στο πόντιουμ, στο τέλος, γιατί όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, για μένα ήταν ένα κομβικό σημείο, όπου όταν με πήρε το ελικόπτερο τραυματία και παρακάλεσε τον πιλότο να κάνει μια στροφή ένα κύκλο γύρω από το
ατύχημα, από το σημείο του ατυχήματος και μου έκανε το χατήρι, είπα στον εαυτό μου ότι εγώ του πρώτου θα ξαναπεράσω από εδώ και το ραντεβού μου στη Λακρός που δεν έγινε το 4 θα γίνει το 5. Και έτσι λοιπόν με βρίσκει να τερματίζω στην 5η θέση το 2005, τρίτο Ντακάρ συνεχόμενο, απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και να τερματίζω στην 5η θέση έχοντας χάσει σε εκείνο τον Ντακάρ δύο συναθλητές μου, τον Μεόνι και τον Περές, μας συνέδε μια φιλιά και με τον Μεόνι να τρώω στο προηγούμενο βράδυ μαζί στον Μπιβουάκ, Μεόνι, Γρατσιάνι, Σάλα, ορφανός και την άλλη μέρα να βλέπεις τη μηχανή του στην άκρη, μέσα στη διαδρομή, χωρίς να έχει μεγάλα χτυπήματα και να καταλαβαίνεις την ευρία η πτώση και στον τερματισμό να μαθαίνεις ότι έχει σκοτωθεί. Μέχρι επόμενη χρονιά, yeah. Το Ντακάρ το 11, όπου με τη συγκεκριμένη μοτοσυλλέτα που έχουμε εδώ παρέα μας, που φτιαχτήκαν λίγο στον κόσμο. Ναι, δεν το κρύβω, αυτή είναι η εταιρεία. Αν και η ελληνική αντιπροσωπεία και αυτό δεν είναι μορφή, δεν βοήθησε καθόλου. Άλλο το, τα άλλα σύνορα της Ελλάδας, όπου διάφοροι εμπορικοί διευθυντές που δεν έχουν καβαλήσει όχι μοτοσυκλέτα, δεν ξέρουν ότι τι είναι αυτό με τις δύο ρόδες, να προσπαθούν να μειώσουν την όποια προσπάθεια τόσο χρόνο για προσωπικά τους αποθυμένα. Ερχόμενος στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος και από προσωπική εμπειρία, θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο, από το δεύτερο μισό του 2000, ξεκινάει η μοτοσυκλέτα με την όψη Ντακάρ, οι ραλί μοτοσυκλέτες, να έρχονται και να παίρνουν μια νέα μορφή, μια νέα μόδα. Ξεκινάει και η KTM και βγάζει μοτοσυκλέτα όπου είναι γεννημένη μέσα από το Paris Dakar και βλέπουμε το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα να προσανατολίζεται σε ένα άλλο είδος μοτοσυκλετισμό που τον βλέπουμε μέχρι και σήμερα να έχει να κάνει με adventure οδήγηση, ραλί χαρακτήρα κτλ. Αυτό εσύ μπορώ να πω άνετα ότι το έφερες ως μόδα. Το έφερες ως μόδα το παγκόσμιο. Για αυτή τη μόδα που την έφερε ένας Έλληνας παγκόσμιος αθλητής, το καταλάβανε κάποιοι να το εκμεταλλευτούν αν θέλεις, μαρκετίστηκα αυτή από την πλευρά τους και να βοηθήσουν τη συνέχεια των δικών σου προσπαθειών ή το αφήσανε στο ράφι. Επέτρεψε μόνο σου. Καταρχήν δεν ξέρω αν εγώ έκανα το Ντακάρ μόδα και πήγανε, φτιάξαν να φτιάχνουν τα λίγο μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα και να αγοράζουν. Αυτό που ξέρω όμως σίγουρα να σου πω είναι ότι πηγαίνοντας στις τότε εκθέσεις μοτοσυκλέτας, ξεκινώντας από μια μικρή εταιρεία, την Eagle με τα λιπαντικά που είχε βοηθήσει και είχε φτιάξει, αν θυμάμαι καλά, 3.000 αφίσες που τις έδωσα με υπογραφή και τελειώσανε την τρίτη μέρα. Στο επόμενο Ντακάρ, στο περίπτερο της Honda Saracatis που μετά κατάλαβαν εκεί οι άνθρωποι και υπήρχε μια μικρή βοήθεια, εκεί έδωσα 10.000 αφίσεις με υπογραφή. Πήγαινα από το πρωί που άνοιγε η έκθεση και έφευγα το βράδυ που έγινε. Για να βγει κάποια μια φωτογραφία, για να πάρει μια ωραία αφίσα διπλωμένη με λαστιχάκι που έδινα για την οργάνωση πάντα, για να μην του τσαλακωθεί μέχρι να πάει σπίτι του. Και είναι ακόμα κόσμος και παιδιά που ήταν τότε πιο μικρή ηλικία, πιο πιτσιρικάδες και τώρα ή έφηβοι, και συναντιόμαστε, γιατί η ζωή όπως είπα συνεχίζεται και μου λένε ακόμα έχω την αφίσα σου στον καράζ μου, ακόμα έχω την αφίσα σου στο γραφείο μου. Από το πείσμα σου και από το
και από την όλη σου αυτή την εμπλοκή έγινα πρωταθλητής ξυπασκίας. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Και επειδή ανέβηκα την άβα του τερματισμού στον Ντακάρ, εκεί όταν πέρασε η ζωή μου, φλασβάκα τα μάτια μου και βούρκωσα σαν μικρό παιδί, θυμόμενο στο ατύχημα, ποιοι πίστεψαν σε μένα τότε, ποιοι με εξόφησαν, ποιοι είπαν τελείωσε ο Πιτσιρικάς. Εγώ που δεν εξόφησα τον εαυτό μου και δεν τον έβαλα σε ένα πάγκο. Από εκεί λοιπόν όλη αυτή η πορεία και η ζωή, μέχρι εγώ να ανέβω νικητής στη Ράδο Ντακάρ. Και πριν ανέβω, όταν ξεδίπλωσα την ελληνική σημαία που την κουβάλαγα σε ένα αρρωστεγές σακουλάκι για να μην σκονιστεί και την άνοιξα και βούρκωσα γι' αυτό, είπα ότι Θεέ μου, σε ευχαριστώ, ήταν για μένα η απόλυτη δικαίωση και για αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα, για αυτή τη ράμπα που έκανα τα πάντα στη ζωή μου για να ανέβω αυτή τη ράμπα, θα γράψω ένα βιβλίο. Και όχι από ματαιοδοξία, να το καταλάβω, η γενιά που ακολουθεί και θα έρθει, όποιος το διαβάσει, θα καταλάβει ότι αν πραγματικά θέλει κάτι, μπορεί να το κάνει. Και έτσι λοιπόν, γεννήθηκε με 2 χρόνια προσπάθειας και σκληρής δουλειάς το βιβλιαράκι αυτό εδώ, το «Ψυχές στην άμμο». Και ο λόγος που γράφτηκε, ειλικρινά στο λέω, είναι στο πιστόφυλλο. Ο κυρίαρχος λόγος που επιθυμώ να γράψουμε αυτό το βιβλίο για να δώσω μέσα από αυτό τη δύναμη σε ένα έστω παιδί που ονειρεύεται, που τρέχει, που κολυμπάει, που παίζει, να κάνει το όνειρό του στόχο και το στόχο του πραγματικότητα. Να καταλάβει ότι αν πραγματικά θέλει κάτι, μπορεί να το κάνει. Το 2015 και ζούμε στην Ελλάδα, αναμφίβολα του lifestyle. Στην Ελλάδα που ο πρόεδρος δημοκρατίας δέχεται νικητές της Eurovision που σηκώσαν την ελληνική σημαία και νικητές αγώνων ζωής όπως το Paris Dakar που ανοίγουν δρόμους καινούριους και σηματοδοτούν άλλες καταστάσεις αθλητισμού, σθένους, ψυχής και εξερεύνησης, απλά τους δέχεται με μία επιστολή. Μάλλον πήγες και βρήκες τον καθηγητή μου στον Τέι Πειραιάτη, βρήκε τον Βλάχο. Αυτό σου λέει αυτό το παράδειγμα στους φοιτητές. Κάτι που έγινε όμως. Ναι. Αυτό το λέει ο συγκεκριμένος, δεν το λέω εγώ, είναι ότι το φέρνει σαν παράδειγμα τι κάνει η Ελλάδα για τα παιδιά της, ότι ο Βασίλης κουβάλαγε την ελληνική σημαία και την άνοιξε νικητής στον Ντακάρ και τι μένω κανένας μου. Δεν έκανε ποτέ κάτι, εννοώ γιατί από τη χώρα του, αν και εγώ δεν έχω παράπονα από τη χώρα μου, έτσι. Και φέρνει το παράδειγμα της Έλληνας Παπαρίζου που ούτε με την κοπέλα έκανε κάτι, έκανε και αυτή ό,τι καλύτερο μπορούσε, βγήκε πρώτη στη Eurovision. Και άνοιξαν όλες οι πόρτες. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη δέχτηκε και ο πρωθυπουργός τη δέχτηκε κτλ. Αυτό όμως μην μας κάνει εντύπωση. Είναι καθαρά θέμα κουλτούρας. Η χώρα μας δεν έχει κουλτούρα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί σου είπα, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει αντίστοιχα ο καθένας κάποια πράγματα. Τώρα, αν είναι μεγάλα ή μικρά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό όμως είναι το οξύμορο της ελληνικής πραγματικότητας. Ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άλλα, αν θέλεις, άλλες, να χρησιμοποιήσω την κατάλληλη λέξη, άλλα είδους πρότυπα για τη γενιά που έρχεται. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι το σωστό πρότυπο, πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω αν το σωστό πρότυπο είναι η κυρία Παπαρίζου, πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Όμως υπάρχει μία πορεία της ζωής, και αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όλα να είναι ανάλαφρα και ωραία. Δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα και η ζωή δεν είναι έτσι. Για μία ξένη ομάδα θα έτρεχες. Βεβαίως και θα έτρεχα, και αυτό είναι αν θέλεις και ένα λάθος που έκανα. Όταν κέρδισα στον Ντακάρ του 3, έπρεπε να μείνω στη Γαλλία. Θα πειράζει κάποιος αυτό. Ορίστε. Θα πειράζει κάποιος αυτό. Αυτό δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Εγώ έτρεξα με ελληνική νησάνς, με ομάδες του εξωτερικού, αλλά με ελληνική νησάνς. Δεν έτρεξα ούτε με βέλγικη νησάνς, ούτε με γαλλική νησάνς, ούτε με κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα μου δινόταν η ευκαιρία τι θα έκανα. Πάντως δεν το έχω κάνει. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας, από εδώ και πέρα όμως ναι. Ήμουν πολύ κοντά. Το να τρέξω με κάτι τέτοιο. Απλώς ο άνθρωπος που το είχε φανταστεί και το είχε ονειρευτεί κι αυτός, τον καλέσανε στην Ιαπωνία, έφυγε από τη θέση που
κατήχε και αλλάξανε όλα τα δεδομένα. Όμως για μένα ήταν όχι λάθος, δεν μπορώ να πω λάθος, τα ζήτησα τα πράγματα τότε και είπα ότι κέρδισα στον Dakar. Ίσως κάτι αλλάξει αυτό. Πραγματικά δεν άλλαξε τίποτα και εδώ αν θέλεις να σου πω ότι ίσως πάλι η έκφραση είναι λίγο βαριά, αλλά θα την πω. Ίσως να ήταν κατάρα το ότι εγώ κέρδισα στην Dakar για τα ελληνικά δεδομένα και για μένα προσωπικά εδώ. Κέρδισε εκτό δηλαδή. Βαριά λέξη, αλλά νομίζω ναι. Σε προσωπικό επίπεδο. Πάντα για προσωπικό επίπεδο μιλάμε. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο φθόνος της Ελλάδας ότι να ψωφίσει ο γάιδαρος στην γείτονα. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Έλα, μωρέ, τι έκανε. Έλα, βρήκε λεφτά και πήγε και το έκανε. Ωραία, να σου δώσω αύριο 100.000 ευρώ να ανέβει στην κορυφή των Ιμαλαίων. Άρα και ο ίδιος ο χώρος σε αυτό το κομμάτι δεν αυτοϋποστηρίζεται συλλογικά. Δεν έχω κάτι με το χώρο. Απλώς όπως όλοι οι χώροι, σε οποιαδήποτε θέματα στην Ελλάδα, είτε από την Ομοσπονδία της. Τι είπα τώρα, μεγάλη λέξη Ομοσπονδία. Από την Ομοσπονδία της Ορειβασίας μέχρι την Ομοσπονδία του Μπάσκετ, οι χώροι είναι ίδιοι. Άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι στις αντίστοιχες θέσεις, διοικούν και κανονίζουν τις τύχες του σπορ στη χώρα μας. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Εσύ το είπες, έτσι είναι σε αυτό. Έτσι είναι. Πέρα όμως από το αγωνιστικό κομμάτι, από τις συμμετοχές και αυτό που έχεις κάνει, έχεις και μια σχολή οδήγησης. Ναι, είναι η ΒΟΜ. Βασίλης Εφάνος Μότοσπορ, όπου αυτό έγινε από προτροπή φίλων, ότι μάθαμε να οδηγάμε σωστά. Δεν ξέρουμε να οδηγάμε, αλλά αυτό για να το πεις πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος. Έτσι. Έτσι αυτό ξεκίνησε δειλά-δειλά. Αναγνωρίστηκε η ΒΟΜ από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ατύχημα στην Ελλάδα. Κάνω και ομιλίες σε σχολεία, αφιλοκερδός, στο στρατό, στην αεροπορία. Σε λέξεις μοτοσυκλέτας. Σε λέξεις μοτοσυκλέτας. Όπου μου ζητήσουν και μπορώ εγώ να βάλω ένα λιθαράκι, το κάνω. Φλόγα που μετέφερες. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι εδώ στο Arai Store είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, θα μιλήσουν τα κράνη. Είναι τα κράνη μου που έτρεξα 6 days Γαλλία ασημένιο μετάλλιο. 6 days Πορτογαλία, προηγείται αυτό βέβαια, το 99-2001. 6 days Πορτογαλία, ενώ έκανα τη θητεία μου. Τα βάλα με όλους και με όλα για να καταφέρω να φύγω στο εξωτερικό και έφερα χάλκινο μετάλλιο. Η φλόγα το 2004, η συμμετοχή μου με τη σπασμένη ανάρτηση, τα σημάδια στο κράνος από τη βίαιη πτώση με 150 χιλιόμετρα περίπου όταν έσπασε η ανάρτηση. Η δάδα, η ολυμπιακή φλόγα που την μεταλαμπάδευσα στο ύψος των Μελισσίων, δύο μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για να δείξω ότι η μοτοσυκλέτα δεν είναι μόνο ό,τι παρεξηγημένο υπάρχει στην Ελλάδα, είναι αθλητισμός. Ένας αθλητής από το χώρο της μοτοσυκλέτας ουσιαστικά μεταλαμπαδεύει. Εκείνη την ώρα ένιωσα μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη για ένα λεπτό. Dakar 2005, τερματισμός, πέμπτη θέση. Το μετάλλιο του τερματισμού, με το καπελάκι που φόρησα τότε. Dakar 2009, άλλος τερματισμός, με τα σήματα της 343 πάνω στη μοτοσυκλέτα μου και πάνω στα ρούχα μου. Dakar 2011, μια εγκατάλειψη τις μέρες πριν από ένα ηλεκτρικό πρόβλημα. Όμως, ένας καλός φίλος πιλότος που ήταν Σέρβις τότε, σταμάτησε στην Ατακάμα, πέρναγε και μου αφιέρωσε μετά αυτή τη πέτρα μέσα από την Ατακάμα, όπου λέει ένα τίτλο από μια παράγραφο του βιβλίου «Η γη είναι παντού σκληρή και η θάλασσα αλμυρή».
το πρωτοί επιμονής και αντοχής, να πούμε ότι καταφέραμε να βάλουμε τη μοτοσυκλέτα σε ένα άλλο επίπεδο και να την κάνουμε, να καταφέρω να βάλω τον Dakar μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, είτε από αθλητικές εκπομπές όπως Αθλητική Κυριακή και άλλα πράγματα, με το να έρθει το πρωτείο επιμονής και αντοχής. Και εδώ να δείξουμε το κράνος που κερδίσαμε στο Dakar του 3, όπως τερμάτισαμε τότε, με τα έπαθλα της πρώτης θέσης και το καπέλο που φόρεσα στο τερματισμό, κρατώντας το συγκεκριμένο κράνος στα χέρια, ανοίγοντας την ελληνική σημαία. Εδώ από το Dakar του 2011, νομίζω ότι μυρίζει τοπίο στη σελήνη. Και να κλείσουμε με την μοτοσυκλέτα που έχουμε στη χώρα μας, δύο στον κόσμο, όλοι χειροποίητοι, με τα όργανα προήγησης που πρέπει να κάνει ο κάθε αναβάτης στον Dakar. Ready to race. Ευελπιστούμε ότι θα ξαναπατήσει η έλλειμο και άμμο και θα ανέβουμε για μια ακόμα φορά τη ράγα τερματισμού. Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε στην συνέντευξη. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα όσα μας είπες. Ήμουν δίπλα σε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, σε έναν άνθρωπο με σθένος, με κύρος, έχει συνέστημα και ψυχή και πιστεύω ότι αυτό που κάνεις μπορεί να μείνεις στην κατάλληλη δυστυχώς χώρα για να πάρεις τα κατάλληλα βραβεία. Όμως είσαι δίπλα σε ανθρώπους που υπάρχουν πολλοί από εμάς που πραγματικά μας συγκινείς με αυτό που έκανες και μας ανοίγεις τον δρόμο για την προσωπική προσπάθεια του καθενός να συνεχίσουμε τον προσωπικό μας αγώνα, είτε αυτός είναι στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, είτε σε έναν αγώνα που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δίνει και ελπίζω να βγούμε αλόφητοι προς ό,τι να γίνει από αυτόν. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αν μπορούμε να κλείσουμε με κάτι, είναι αυτό ακριβώς. Ο καθένας από τη δική του πλευρά ας προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.